κατητήρια των δικαστηρίων και σε λίγο περπατήσαμε έξω μαζί. Εκεί έπεσε στην αγκαλιά του πατέρα της και τη μητέρα της. Τη μητέρα της που πρώτη φορά μετά από 17 μήνες αγγίξαν το παιδί τους, διότι στην Κίνα απαγορεύεται ούτε στο δικαστήριο μέσα, ούτε στο εδόλιο του κατηγορουμένου πουθενά να έχει οποιαδήποτε σωματική επαφή, ούτε στα επισκεπτήρια που είχαν. Και έτσι οφείλω να σας πω ότι μετά από τα 27 χρόνια που δικηγορώ στην ποινική δικηγορία, για μία ακόμη φορά η αθώωση των πελατών μου και η ελευθερία τους είναι το μεγαλύτερο δώρο για έναν ποινικό λόγο. Αυτό οι συνάδελφοί μου, οι αγαπητοί στην Ελλάδα που ασχολούνται με το ποινικό δίκαιο, το ξέρουν πολύ καλά. Ότι η μεγαλύτερη αμοιβή είναι όταν βοηθά στην ελευθερία ενός ανθρώπου. Και η αθώωση και η ελευθερία σήμερα ήταν και για μένα τα αισθήματα έντονα, όσο και αν έχω ένα μυθριδατισμό μέσα στα χρόνια από τα ποινικά δικαστήρια. Αλλά ήταν οι ιδιόμορφες συνθήκες, ξέρετε, η Κίνα, η απόσταση, οι συνθήκες της συλλήψεως, 17 μήνες αυστηρής κρατήσεως, τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Και με, όπως θυμάστε στην προηγούμενη μας συζήτηση, ήμουν πολύ επιφυλακτικός, γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι θα φτάνανε σε αθώωση. Λόγω της αυστηρότατης νομοθεσίας που ισχύει στο Χονγκ Κονγκ. Και από ό,τι με ενημερώνουν οι συνάδελφοι εδώ, οι δικηγόροι, είναι η πρώτη φορά που με αυτή την ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, κοκαίνης, υπάρχει αθώωση σε ποινικό δικαστήριο στο Χονγκ Κονγκ. Συνήθως είναι από 25 έως 30 χρόνια οι ποινές. Ήταν συγκινημένη, λοιπόν, είπατε, έκλαιγε, έπεσε στην αγκαλιά των γονιών της και εκείνη και οι γονείς της. Πότε θα επιστρέψεις στην Ελλάδα? Πότε θα επιστρέψεις στην Ελλάδα? Θα πάνε στη Λέσβο? Φυσικά, κοιτάξτε, μέσα στις επόμενες ημέρες θα επιστρέψουν, όπως θα επιστρέψω κι εγώ, γιατί είμαι 2 εβδομάδες εδώ και έχουμε πολλές δουλειές στην Αθήνα και πολλούς πελάτες που περιμένουν τα δικαστηριά τους. Τους ζήτησα συγγνώμη να με συγχωρέσουν για αυτήν, ειδικά την υπόθεση που μερικές δίκες αναβλήθηκαν ή διακόπηκαν. Αλλά είχα αναλάβει αυτή την ηθική υποχρέωση από την αρχή ότι θα τους στηρίξω και ήθελα να τη φέρω σε πέρας. Θα γυρίσουν τις επόμενες ημέρες και θα πάνε στη Λέσβο. Να ρωτήσω κάτι επιπλέον για τη δίκη. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα, ένα από τα στοιχεία που βοήθησαν στην αθώωση ήταν αυτή η συνέντευξη που παρουσίασα στην εκπομπή του Ρουμάνου φίλου που της έδωσε την τσάντα. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο. Ήταν όμως και 2-3 άλλα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία οδήγησαν σε αυτή την αθώωση. Βέβαια. Ποια ήταν αυτά? Να απαριθμίσω. Ναι. Κοιτάξτε. Καταρχήν να διευκρινίσω κάτι για να είμαι συνεπής με τον εαυτό μου ως υπερασπιστού. Η Ειρήνη, λέει, ισχυρίζεται ότι ο Πέτρος της παρέδωσε την τσάντα. Εγώ είμαι δικηγόρος. Δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε αστυνομικός. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει τους ισχυρισμούς του, αθωωτικούς, από ό,τι θυμάμαι στην εκπομπή σας και από ό,τι είδα τώρα στο DVD, είχε πει ότι είναι αθώος. Εγώ λοιπόν δεν καταδικάζω κανέναν, ούτε ενοχοποιώ κανέναν. Μπορεί να έχει τους ισχυρισμούς του και έτσι δεν. Εγώ μεταφέρω αυτά που μου λέει η Ειρήνη. Έτσι δεν καταδικάζω, σαν πολλούς Έλληνες συμπολίτες μας που εδώ και 1,5 χρόνο έχουν σταυρώσει την Ειρήνη και λένε ότι είναι ένοχοι και ότι ήξερε τι κουβαλούσε και να σε απίσει στη φυλακή. Θα ήθελα πολύ να δω τα πρόσωπά του σήμερα μετά την ομόφωνη αθώωση όλων αυτών των εισαγγελέων χωρίς δίπλωμα. Των καφενειακών εισαγγελέων. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να επισημάνω. Τώρα για τα στοιχεία που με ρωτάτε. Πρώτον, το νεαρό της ηλικίας της, ότι ήταν 19 χρονών. Δεύτερον, σας λέω απαριθμό έτσι τηλεγραφικά κάπως έτσι. Δεύτερον, ότι ήταν μια πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση στην άφηξή της στο αεροδρόμιο. Όποιος θέλει να κρυφτεί και να περάσει απαρατήρητος δεν δίνεται, όπως δείχνει η Ειρήνη. Τρίτον, ότι είχε μόνο ένα κινητό τηλέφωνο μαζί της και όχι 3, 4, 5 ή πολλές κάρτες SIM, SIM κάρτες που έχουν πολλές φορές τα βαποράκια που πραγματικά εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών. Τέταρτον, είχε 900 ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις στο Χονγκ Κονγκ, στις περισσότερες, έχουν 4, 5, 6, 7 χιλιάδες δολάρια ή ευρώ. Έκτον, δεν βρέθηκαν πάνω της στοιχεία, ονόματα και τηλέφωνα ατόμων που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στο Χονγκ Κονγκ. Όπως συνήθως γίνεται που κάποιος όταν φτάνει με μία ποσότητα ναρκωτικών έχει κάποιους τοπικούς ανταποκριτές, εισαγωγικά το ανταποκριτές φυσικά έτσι η λέξη, οι οποίοι τον περιμένουν για να παραλάβουν τα ναρκωτικά.
Δεν υπήρχε τηλέφωνο, όνομα, ξενοδοχείο στο οποίο η Ειρήνη να δώσει λόγο ότι πηγαίνω τώρα εκεί να συναντήσω τον τάδε. Όπως και στην Ελλάδα συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις που βρίσκουμε σε ατζέντες ή σε κινητά τηλέφωνα, ονόματα ή αριθμούς κινητών τηλεφώνων των ανθρώπων που περιμένουν το λεγόμενο βαποράκι. Έβδομον, δεν υπήρχαν δακτυλικά αποτυπώματα της Ειρήνης πάνω στην ναρκωτική ουσία, στο κάλυμά της, στο δέμα. Όγδον, προσπάθησε η εισαγγελία εδώ να αποδείξει, έβαλε τους ενόρκους να πάρουν στα χέρια τους το σακίδιο της Ειρήνης και από την άλλη μεριά τα 2,5 κιλά της κοκαίνης. Για να δούνε εάν έπρεπε να υποπτευθεί ή όχι ότι μετέφερε ότι το σακίδιο ήταν βαρύτερο. Και στην απολογία της η ίδια ήταν εξαιρετική και είπε ότι αυτό το σακίδιο εγώ δεν έχω πολλές φορές ασχοληθεί στη ζωή μου, ήταν σακίδιο ρηματικό, είχε μεταλλικούς κρίκους πάνω του. Ήταν ήδη βαρύ από μόνο του δηλαδή. Και η ναρκωτική ουσία ήταν, δεν ήταν υπομορφή μπάλας, ήταν πλακέ. Ήταν στην πλάτη του σακιδίου, σε όλο το μήκος της πλάτης, ας πούμε. Οπότε ήταν μοιρασμένο το βάρος της ναρκωτικής ουσίας. Και έτσι είπε απολογούμενη ότι δεν μπόρεσα να αντιληφθώ ότι είναι κάτι αισθητά βαρύτερο για να υποπτευθώ ότι μου δώσαν κάτι, το οποίο, κάτι μέσα το οποίο θα έπρεπε. Άρα είχαν αυτοί βάλει τα ναρκωτικά στο σακίδιο, όποιος τα είχε βάλει. Τα είχαν τοποθετήσει έτσι ώστε να είναι ραμμένα μέσα. Δεν ήταν απλά σε μια θήκη. Ραμμένα και ενσωματωμένα σε αυτές τις σκληρές πλάτες που έχουν τα σακίδια, τα ορυβατικά. Που είναι εκεί που το βάζεις στην πλάτη, είναι πιο σκληρό και πιο βαρύ. Και ήταν ενσωματωμένο μέσα. Το πακέτο της κοκαίνης και πλακέ και μεγάλο. Δεν ήταν, μη φανταστείτε κάποιο πακετάκι, ας πούμε έτσι, ξανά, που ήταν ένα πακετάκι μέσα στο σακίδιο και το μετέφερε απλά. Όχι, αυτό σας λέω. Θα έπρεπε για να το βρεις, να το κόψεις με ψαλίδι και μαχαίρι, να το ξυλώσεις. Έτσι ακριβώς έκαναν οι τελωνιακές αρχές. Το κόψαν με ψαλίδι και βγήκε η πλάκα της κοκαίνης. Έπρεπε να το ξυλώσεις για να το βρεις. Δεν υπήρχε τρόπος να το διακρίνεις. Δηλαδή, αν δεν το κόβες με μαχαίρι. Έτσι είπε η Ειρήνη και αυτό δέχθηκε και το δικαστήριο. Μάλιστα. Γι' αυτό και αφέβαλαν οι ένορκοι ότι το ήξερε. Γιατί, σας είπα, μιλήσαμε μαζί προχθές πότε ήταν, σας είπαμε πολύ επιφυλακτικός για το αποτέλεσμα. Και είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που είμαι τόσο ευτυχής που διαψεύστηκα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Έτσι, εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη ανατροπή αυτή η απόφαση, κυρία Κιχαγιόγλου. Κακά τα ψέματα. Νομίζω ότι όλοι εντυπωσιαστήκαμε. Ήταν μεγάλη ανατροπή. Έτσι, πώς το λέτε. Ήταν μεγάλη. Έτσι, πώς το λέτε. Μια ερώτηση στον κύριο. Γιατί το να σε πιάσουμε σακίδιο είναι σαν να σε πιάνουμε τη γίδα στον ώμο. Δηλαδή, ναι. Έκαναν κάτι έξυπνο οι συνήγοροι. Και την καλημέρα μου, κύριε Κιχαγιόγλου.